Έχουμε μαζί μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια, εν ώψη και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας σε δύο μέρες. Είχαμε και σήμερα και τη συζήτηση στη Βουλή, όπου ο κύριος Δένδιας είχε την τιμητική του, καθότι αναφέρθηκε σε αυτόν και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Τόσκας. Κύριε Δένδια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας. Πριν πάμε στα του συνεδρίου, το οποίο είναι και λίγο άμεσο, δύο πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Πρώτον, στη Βουλή σήμερα ήσασταν ο μόνος στον οποίο αναφέρθηκαν από την κυβέρνηση ή ο κύριος Τσίπρας. Το ένα έχει να κάνει με το θέμα της μετανάστευσης, του προσφυγικού. Και επειδή είναι και επίκαιρο αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, στην παρούσα φάση, ας μην πάρουμε το παρελθόν, έτσι όπως έχει η κατάσταση πλέον σήμερα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή μας, τι διαφορετικό θα μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, αν αύριο η Νέα Δημοκρατία αναλάβει διακυβέρνηση της χώρας, πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά το πρόβλημα? Πολλά πράγματα. Καταρχήν, το πρώτο που οφείλει να γίνει αμέσως είναι να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην Ιδωμένη, στον Πειραιά, στο Ελληνικό. Ο Πειραιάς πρόχειρα εκενώθηκε τις τελευταίες μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Οφείλουμε να οργανώσουμε χώρους στους οποίους αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν με αξιοπρέπεια όσο μένουν στην πατρίδα μας. Ναι, σε αυτό πάντως η κυβέρνηση λέει ότι υπάρχουν χώροι, απλώς οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν αυτοί. Άρα εσείς μιλάτε, ας πούμε, για μια λογική εκένωση Ιδωμένης Πειραιά ή θα... Εγώ λέω ότι δεν είναι παραδεκτή υπάρχουσα κατάσταση. Εάν χρειαστεί να το χειριστούμε, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα. Πάντως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να είναι κλειστή, για παράδειγμα, η κύρια συνδρομική αρτηρία που ενώνει τη χώρα με την Ευρώπη. Όπως επίσης δεν μπορούμε να επιτρέψουμε φαινόμενα όπως θανάτους για λόγους υγειονομικούς, όπως συνέβη πρόσφατα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε έλλειψη επιβολής κανόνων δημόσιας τάξης, ακόμα και σε χώρους που φυλάσσονται αυτοί οι άνθρωποι. Θυμίζω τον βιασμό 13χρονου εδώ και λίγες μέρες. Η χώρα έχει συνταγματική υποχρέωση να φροντίσει για αυτούς τους ανθρώπους με τρόπο που και αυτούς να προστατεύει και τον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα πολίτη να επιτρέπει να ασκεί τα συνταγματικά του δικαιώματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα φυλάξουμε τα σύνορά μας, το οποίο στην πραγματικότητα αναγκάστηκε να το κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, αφού επί δύο χρόνια έλεγε άλλα, ενάμεση δύο χρόνια έκανε και για διάφορα. Και επίσης θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσει σωστά η συμφωνία με την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Ούτως ή άλλως όμως, εάν φυλάσσεις τα σύνορά σου, το θέμα είναι απλώς η επιστροφή. Και το άλλο πράγμα που έχει εγκαταλείψει τελείως η κυβέρνηση είναι τους παράνομους μετανάστες θα τους επιστρέψουμε στις χώρες προέλευσης. Η υποχρέωσή μας αφορά τους πρόσφυγες, όχι όσους παράνομα και για οικονομικούς λόγους έχουν περάσει τα σύνορά μας. Σήμερα έγινε μια μεγάλη συζήτηση στη Βουλή και για τα θέματα της οικονομίας. Επειδή μου έκανε εντύπωση μια αναφορά του κ. Τόσκα ότι έχει βρει στο Υπουργείο φακέλους, είπε χαρακτηριστικά 2.500 φακέλους από την εποχή του Βενιζέλου μέχρι του Γενιθωρά και είπε ότι γνωρίζετε και εσείς και ο κ. Κύλιας. Θα σας πω τι είναι αυτή η ιστορία. Ο κ. Κύλιας και όλοι οι υπουργοί δημόσια και ο κ. Πανούς το γνωρίζει, δεν είναι μόνο εμείς. Αυτή είναι φάκελη ιστορική σημασία για του οποίου για λόγου εθνικού συμφέροντο υπήρχε η αντίληψη ότι δεν θα πρέπει να δοθούν ακόμα στην ιστορική έρευνα. Δεν είναι ούτε κομματικό ούτε προσωπικό. Εάν συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι καλό να δοθούν στην ιστορική έρευνα, γιατί αυτό μόνο αφορά, γιατί, πολύ ευχαρίστω να το κάνουν. Φάκελοι οι οποίοι προφανώς είχαν δημιουργηθεί. Τις εποχές εκείνες για διάφορους λόγους. Είτε για λόγους που αφορούσαν την αριστερά, είτε για όταν ήταν οι φιλελεύθεροι που αφορούσαν το Λαϊκό Κόμμα, όταν το Λαϊκό Κόμμα που αφορούσε τους φιλελεύθερους. Καταλαβαίνετε, τώρα στην Ελλάδα είμαστε, ξέρουμε ότι έχουμε περάσει ταραχώδεις περιόδους. Όμως αυτοί έχουν ιστορική και όχι πολιτική σημασία. Έχουμε τις επόμενες μέρες τα οικονομικά στην ατζέντα. Ήδη στην Βουλή έχει παρουσιαστεί το σχεδιασμό της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και τα σκληρά μέτρα. Τι θα ψηφίσει τελικά η Νέα Δημοκρατία από αυτά? Γιατί η εικόνα που υπάρχει είναι, όπως έχει δημιουργηθεί και ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι υπέρ των ουσιαστικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων και προφανώς θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία πολιτικές που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Αν υπάρχουν μέσα σε αυτό που έρθει. Υποθέτω θα καταψηφίσει τα μέτρα. Υποθέτεται σωστά. Τα μέτρα όπως μέχρι τώρα έχουν λεχθεί, διότι επιφυλάσσουμε δεν έχω δει νομοθέτη. Όπως μέχρι τώρα έχουν περιγραφεί, ναι, εμείς δεν πρόκειται να τα ψηφίσουμε. Γιατί? Όχι επειδή είμαστε αντιπολίτευση. Δεν βοηθάμε, πιστεύουμε. Έχει δείξει η εμπειρία. Εμείς κυβερνήσαμε δύο χρόνια μαζί με ένα κομμάτι, με το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε στο τέλος και το είδαμε στο 2014 καθαρά ότι η συνεχής αύξηση των φορολογικών συντελεστών και των έμεσων φόρων δεν οδηγεί κάπου. Και γι' αυτό η κυβέρνηση τότε αποκλιμάκωσε το δεύτερο εξάμεινο του 2014, μπήκε σε μια λογική αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση επιστρέφει πάλι σε αυτή τη λογική. ΦΠΑ 24%. Γιατί δεν βάζουμε ΦΠΑ 100%, 200%, 500%. Θα τελειώνουμε μια και καλή. Προκαταβολή φόρου έχει φτάσει ήδη στο 100%. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε έναν οργανισμό ο οποίος ούτως ή άλλως
έχει προβλήματα και εμείς το κάνουμε αφεμάξεις, συνεχής αφεμάξεις. Δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Άρα τι να ψηφίσουμε. Πάντως, αυτά τα μέτρα προφανώς, αν περάσουν, ενώ αν τα καταθέσει κυβέρνηση και ψηφιστούν, θα είναι αποτέλεσμα και μια συμφωνία με την Τρόικα, με τους εταίρους, με τους θεσμούς. Νομίζω ότι αυτό που κάνει η Τρόικα, και θέλω να το πω ευθέως, είναι ότι δίνει στην κυβέρνηση το σκηνή που χρειάζεται για να κρεμαστεί. Θα το δώσει και σε εσάς την επόμενη μέρα, δηλαδή αν γίνουν εκλογές όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης και κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ανησυχείτε ότι το ίδιο πακέτο μέτρων θα κληθείτε να περάσετε κι εσείς. Εγώ έχω διαπραγματευτεί με την Τρόικα. Και έχω διαπραγματευτεί σκληρά με την Τρόικα. Νομίζω ότι όποτε είχαμε δίκιο και μπορέσαμε και εμφανίσαμε τη θέση μας, η Τρόικα τη δέχτηκε. Αντίθετα λοιπόν, τουλάχιστον στο μικρό μου δικό μου διάστημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό που πιστεύω είναι ότι κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι παρουσιάζει ένα μείγμα το οποίο είναι ούτως ή άλλως απαράδεκτο. Αφού είναι ούτως ή άλλως απαράδεκτο λοιπόν, η Τρόικα τους κάνει τους αφήνει δίθεν να διαπραγματεύονται, να καταλήξουν σε απαράδεκτες στο τέλος ρυθμίσεις, τις οποίες να περάσουν, να φανεί πόσο αποτελεσματικές είναι και μετά ο Θεός να φυλάξει την Ελλάδα. Σήμερα είσαι στην άποψη ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στις εκλογές. Απολύτως, την υποστηρίζω. Όχι γιατί είναι, θέλω να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Οι εκλογές είναι ζημιά. Η παραμονή όμως αυτής της κυβέρνησης είναι μεγαλύτερη ζημιά. Διαλέγουμε ανάμεσα σε δύο κακά. Μακάρι να είχαμε μια ανεκτή κυβέρνηση, την οποία να μπορούσαμε και εμείς να στηρίξουμε και να πάμε σε ένα πρόγραμμα εθνικής ανόρθωσης χωρίς εκλογές. Όμως αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την απομάκρυνση αυτής της κυβέρνησης. Ο μόνος τρόπος είναι οι εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη. Και το λέω αυτό γιατί έχετε μπει και σε μια λογική αλλαγών στο κόμμα, αλλαγές σε πρόσωπα, αλλαγή καταστατικού. Δεν πειράζει, θα επιταχύνουμε. Άμα η εθνική ανάγκη είναι ο υπέρτατος νόμος. Μπορούμε να κυβερνήσουμε αύριο το πρωί. Τώρα έχουμε μια έμπειρη ομάδα, καλός, κακός. Δεν σας λέω ότι ο χρόνος δεν μας βοηθάει. Έχουμε ένα νέο αρχηγό. Θέλει να δώσει το δικό του βηματισμό στην ομάδα του. Ο χρόνος τον βοηθάει. Αλλά αν χρειαστεί, μπορεί αύριο το πρωί να κληθεί και να κυβερνήσει. Έχει μια έμπειρη ομάδα, έχει τεχνογνωσία, γνωρίζει τι θέλουμε να κάνουμε. Η κοινωνία είναι όριμη για αλλαγές. Μπορούμε να το κάνουμε μια χαρά. Και πάντως πολύ καλύτερα από αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση. Εκλογικό ευθυνδιασμό από τον κύριο Τσίπρα, βλέπετε. Μέσα στο παιχνίδι και αυτό, υπό την έννοια της αποχώρησης. Κύριος Τσίπρας. Μπορεί να μην αποχώρησε, μπορεί να είναι όπως έκανε και το παρελθόν, να ζητήσει επαναβεβαίωση από την κοινωνία για να περάσει συγκεκριμένα μέτρα, όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Γιατί την έδωσε η κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία κάνει και τα λαθάκια της καμιά φορά. Είμαι σίγουρος ότι το έχουμε μετανιώσει πάρα πολύ τώρα. Εάν ο κύριος Τσίπρας κάνει εκλογές, θα τις χάσει. Ή έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Με κάθε σεβασμό στην ελληνική κοινωνία που αυτή αποφασίζει. Οι Έλληνες είναι τα αφεντικό μας, δεν είμαστε εμείς. Ό,τι θέλουν θα κάνουν. Κύριε Δένδια, ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε δύο μέρες. Υπήρχαν διάφορα παρατράγουδα. Δηλαδή, είχαμε την ιστορία της ΟΝΕΔ, έχουμε διάφορες κινήσεις στελεχών, η παρέτηση του Πρόεδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Είχαμε μία συνάντηση, θα έχουμε σήμερα το βράδυ, στελεχών. Σας ανησυχεί ότι υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί, να διαμορφωθεί, τουλάχιστον να δίνεται μια εικόνα ισοστρέφειας στη Νέα Δημοκρατία? Να σας πω, δεν φοβάμαι ούτε αυτό που ευρεία ονομάζεται ως ισοστρέφεια. Καθόλου δεν το φοβάμαι. Δεν το φοβόμουν και ποτέ δηλαδή. Θυμάμαι και σε παλαιότερες εποχές μου κατηγορούσαν εμένα ως δημιουργούντα ισοστρέφεια όταν εξέφραζα διαφορετική άποψη. Η διαφορετική άποψη μέσα στο πλαίσιο του καταστατικού και του κόμματος είναι θετική. Τώρα, από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και παρατράγουδα. Δεν είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και κάποια παρατράγουδα. Είναι φυσιολογικό. Δεν χαίρονται όλοι με όλα. Υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Μερικές αυτοπροσδιορίζονται πια εκτός του κόμματος. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια πορεία πια στην οποία είναι δύσκολο να ανακόπει. Σας ανησυχεί η δημιουργία, για παράδειγμα, του κόμματος του κυρίου Μπαλτάκου και του κυρίου Καρατζαφέρη? Όχι. Η ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Θεοχάρη, το πώς θα κινηθούν άλλα στελέχη από το ποτάμι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι δημιουργείται, επειδή δημιουργείται σαφέστατα μία κατανομή δυνάμεων στην κεντροδεξιά, από εκεί η Νέα Δημοκρατία ελπίζει ότι θα αλλιεύσει μόνο ή μπορεί και να χάσει? Να σας πω, το κόμμα του κυρίου Μπαλτάκου. Τελείως διαφορετική πρόταση από τη δική μας. Εγώ έχω διαφωνήσει με τον Τάκη Μπαλτάκου και στο παρελθόν, όταν ανήκαμε και στο ίδιο κόμμα και στην ίδια κυβέρνηση. Δεν περιμένω να διαφωνήσω τώρα. Ναι, προφανώς εσείς στη Νέα Δημοκρατία θα θέλατε μια μερίδα ψηφών που μπορεί να πάνε στον κύριο Μπαλτάκο να έρθουν σε εσάς. Να το πω με όρους αγοράς. Πουλάμε διαφορετικό προϊόν. Πιστεύουμε διαφορετικές αξίες. Έχουμε διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Νομίζω ότι πια η ελληνική κοινωνία είναι όριμη να δεχτεί μια σοβαρή πρόταση. Και όχι μια πρόταση που θα κινείται στο πλαίσιο του φανταστικού. Άρα νομίζω ότι εμείς με αυτό το οποίο εκφράζουμε μπορούμε να συσπυρώσουμε πίσω και από ένα νέο αρχηγό το σύνολο σχεδόν της κεντροδεξίας και να κινηθούμε σε ιστορικά ποσοστά, έτσι, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη με νίκες της τάξης του 28-29-30%. Οφείλει να επιδιώξει να επιστρέψει στα ιστορικά της ποσοστά του 40-45%, στα όρια του 50%. Μπορεί να γίνει αυτό χωρίς συνεργασίες προεκλογικές ή μετεκλογικές?
Μπορεί να γίνει αν η ευρύτητα του μηνύματος καλύπτει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αν δεν τους καλύπτει, δεν μπορεί να γίνει. Από εμάς εξαρτάται. Εάν το μήνυμά μας είναι αφυδατωμένο, συρρυκνωμένο και μονομερές, δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Εμείς έχουμε τεράστιες προκλήσεις. Πρέπει να εκπροσωπήσουμε τους επαγγελματίες, αυτούς που πλήττονται, τους νοικοκυρέους, όσους έχουν εκείνη την περιουσία, τους έχει διαλύσει η πολιτική, και να είμαστε ειλικρινείς και δική μας πολιτική εν μέρει. Να είμαστε δίκαιοι και σε αυτό. Κάναμε και εμείς ζημιά. Και από την άλλη, να μην χάσουμε την επαφή μας με τα λαϊκά στρώματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ιστορική συνέχεια του Λαϊκού Κόμματος. Εμείς ιστορικά εκφράσαμε και τον Έλληνα αγρότη και τον Έλληνα μικρό επαγγελματία και τον Έλληνα που δεν είχε πλούτο. Αυτό δεν μπορούμε να το απεμπολίσουμε. Δεν θα χαρίσουμε στον κύριο Τσίπρα αυτό που ονομάζει μιέχοντες. Εμείς είμαστε η ελπίδα τους. Εμείς μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν στο οικονομικό πεδίο και να πετύχουν μια καλύτερη ζωή για αυτούς και τα παιδιά τους. Η συνταγή του κυρίου Τσίπρα είναι αναδιανομή μιας φτώχειας. Πρέπει να τους πείσουμε ότι τα λαϊκά στρώματα ανήκουν και πρέπει να στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία να στηρίζεται και να μιλάει με αυτά τα στρώματα. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, βέβαια, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε τον τόπο για αρκετά χρόνια και έχασε ένα μεγάλο έρισμα, ένα μεγάλο ποστό από το έρισμα που είχε σε αυτά τα τμήματα της κοινωνίας. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην κρίση, εν μέρει στη μη καθαρότητα του μηνύματος, αλλά νομίζω ότι η ιστορική εμπειρία που θα αποκτήσουν τα λαϊκά στρώματα από την πρώτη φορά αριστερά είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να επανεκτείνει το μήνυμά της. Και εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία, και είναι να είμαι ειλικρινής, και από τον αρχηγό της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να πείσει αυτά τα στρώματα. Πρέπει να νιώσει ο λαϊκός άνθρωπος ότι είμαστε δίπλα του, εάν δεν είμαστε ούτε αφιψηλού ούτε μακριά του. Αν βεβαίως εμείς επιτρέψουμε να μας ετεροπροσδιορίσει ο κύριος Τσίπρας, τι προσπαθεί ο Πρωθυπουργός, να μας εμφανίσει ως νεοφιλελεύθερους, το κόμμα του κεφαλαίου, το κόμμα των πλουσίων, εάν το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα, διότι είναι βέβαιο δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Εάν λοιπόν του το επιτρέψουμε, τότε εμείς θα φταίμε. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Από το συνέδριο τι περιμένετε? Μια επανεκκίνηση. Όχι τεράστια. Ουσίας ή επικοινωνιακή? Επικοινωνιακή δύσκολο, γιατί δεν βοηθάτε και εσείς δημοσιογράφοι με τις απεργίες σας. Αλλά κοιτάξτε, το συνέδριο καταρχήν προσδιορίστηκε ως οργανωτικό συνέδριο. Εγώ θα ήθελα κάτι ευρύτερο, το έχω πει από την αρχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και ίσως αν ήμουν στη θέση του Προέδρου, δεν θα το έκανα και τώρα. Θα το άφηνα το φθινόπωρο πια, αφού εξελέγει αρχηγός. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όπως είμαστε όμως, ένα οργανωτικό συνέδριο από τη φύση του είναι περιορισμένο. Μπορούμε λοιπόν να πάμε σε μια νέα οργανωτικά άρτια προσπάθεια και από εκεί και πέρα, δοθέντως του χρόνου, να πάμε και σε μια ευρύτερη συζήτηση που είναι απαραίτητη με την κοινωνία. Κύριε Δάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ, να είστε καλά.